Λίγες ώρες πριν την άφιξη στα Γιάννενα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα, εμείς βρισκόμαστε στην Αθήνα, φιλοξενούμενοι στα γραφεία του κόμματος, για να συνομιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα. Θέλω εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και για τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το πραγματικά πιεστικό πρόγραμμα να έχουμε τη δυνατότητα για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Και ιδίως να σας ευχαριστήσω γιατί κάνετε τον κόπο να έρθετε στην Αθήνα για να πάρουμε αυτή τη συνέντευξη. Σε λίγες ώρες θα βρίσκεστε στα Γιάννενα, ένα χρόνο μετά την προηγούμενη επίσκεψή σας, τον Νοέμβριο του 2020, και τότε εν μέσω πανδημίας, του δεύτερου κύματος της πανδημίας τότε. Θα επισκεφτείτε τα Γιάννενα εν μέσω του τέταρτου κύματος της πανδημίας, κύριε Τσίπρα. Ένας χρόνος λοιπόν μετά και βρισκόμαστε μάλλον στο ίδιο έργο θεατές και ίσως λίγο χειρότερα από ό,τι θα υπολογίζαμε μάλλον με δεδομένο ότι διανύουμε πλέον και τον 12ο μήνα από όταν ξεκίνησε και η εμβολιαστική διαδικασία. Έχετε δίκιο, σαν να μην πέρασε μια μέρα από την προηγούμενη μου επίσκεψη, αλλά τα είπατε όλα. Δυστυχώς ένα χρόνο μετά είμαστε χειρότερα, διότι ένα χρόνο μετά είμαστε χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Η χειρότερη τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη σίγουρα, συγκρινόμαστε ίσως με κάποιες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, όπου δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζουμε, σύστημα υγείας μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού εδώ και 30 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι μια εικόνα την οποία να βιώνει σήμερα η Ελλάδα. Δεν αξίζει να βιώνουμε αυτή την εικόνα. Να έχουμε καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, αλλά και εκατοντάδες επίσης να είναι προχείρως διασωληνωμένοι έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για όλους όσους έχουν στοιχειώδη ευφυΐα να κατανοούν ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας για τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαία, απαραίτητη για να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδες να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι αξίζει να μακρηγορήσω, η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη και η ευθύνη της δεν έγκυται στο τι κάνει τώρα, αλλά στο τι έχει κάνει όλα αυτά τα 2 χρόνια για να μην φτάσουμε ως εδώ. Δεν είναι πια μια υπόθεση που μας ευνηδίασε. 2 χρόνια ζούμε με την πανδημία και 2 χρόνια εμείς καταθέτουμε προτάσεις, πιέζουμε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του συστήματος, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας ιδιαίτερα. 2 χρόνια τώρα καταθέτουμε προτάσεις που έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα να υπάρξει μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, ένα σοβαρό σύστημα εχνηλάτησης, μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα εκεί όπου συναντά κανείς ιδιαίτερο συνοστισμό και συγχροντισμό των πολιτών, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, τα οποία 2 φορές κλείσανε και ανοίξανε όπως ακριβώς κλείσανε. Και βεβαίως τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός που είμαστε και εκεί με αρνητικές πρωτιές, πολύ χαμηλό το επίπεδο εμβολιασμού. Αυτό αντανακλά κατά την άποψή μου ένα γενικότερο κλίμα αναξιοπιστίας που εκπέμπει η κυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και σε εσάς. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για να φτιάξεις ανοσία αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αν δεν εμπιστευόμαστε τους καθηγητές, τους επιστήμονες, τους γιατρούς, αν δεν εμπιστευόμαστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν εμπιστευόμαστε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την ίδια την κυβέρνηση, πολύ δύσκολα μπορούμε να προστατευτούμε απέναντι στον ιό. Και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο το χρεώνεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, διότι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχει με παλινοδίες δημιουργήσει ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία που έχει αρνητικές, δραματικές, θα έλεγα, συνέπειες στην εξάπλωση της πανδημίας. Μια έλλειψη εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας, η οποία μετακυλίζεται στο επιστημονικό δυναμικό έκτημα, κύριε Πρόεδρε. Παντού. Κοιτάξτε, θέλω να θυμίσω ότι στην αρχή της πανδημίας μας έλεγαν ότι δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι δεν κολλάει στα σχολεία. Πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση και μας τα έλεγαν επιστήμονες αυτά. Όταν κάποια στιγμή οι επιστήμονες αυτά τα οποία έλεγαν δεν
εναρμονίζονταν με την στρατηγική της κυβέρνησης, με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ή τους έκανε στην άκρη ή έβγαλε στο προσκήνιο επιστήμονες οι οποίοι θα είχαν το θράσος, θα έλεγα, να λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν σε καμία βάση ορθής λογικής. Αυτά όλα όμως δημιουργήσαν ένα κλίμα ελλείμματος εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία. Και ο εμβολιασμός, όταν χρειάζεται να πείσουμε τους συμπολίτες μας, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ποσοστό στους ανεβολίες τους συμπολίτες μας, που εκεί υπάρχει μια σκληρή ιδεολογική βάση. Το καταλαβαίνω. Μπορώ να το εξηγήσω μάλλον, δεν το καταλαβαίνω, αλλά έχει εξήγηση. Η πλειοψηφία όμως αυτών που δεν εμβολιάζονται, κατά την άποψή μου, δεν είναι οπαδοί ακραίων δογμάτων ή ανορθολογικών αντιλήψεων, αλλά είναι άνθρωποι φοβισμένοι. Είναι άνθρωποι που έχουν ελλειπή ενημέρωση. Συνεπώς, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να κάνεις μια ειδική εκστρατεία πειθούς, και εκεί χρειάζεται επίσης η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία, για να προσπαθήσεις να τους πείσεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση σπατάλησε πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξει μια καμπάνια η οποία δεν είχε νόημα, δεν είχε αντικείμενο, δεν είχε στόχο, αλλά είχε ως υπόβαθρο και ως στόχο και ως σκοπό να ενισχύσει το προφίλ της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 40 και πλέον εκατομμύρια δοθήκανε χωρίς κριτήρια σε μέσα ενημέρωσης, φιλικά προς την κυβέρνηση ως επιτοπλίστων, προκειμένου να δημιουργήσει ένα καθεστώς στα μέσα ενημέρωσης. Είναι το αντικείμενο που εξετάζουμε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συστήθηκε. Αυτό, ξέρετε, πέρα από το ότι είναι βαθιά ανήθικο να αξιοποιείς την πανδημία και χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων προκειμένου να δημιουργήσεις εύνοια στα μέσα ενημέρωσης, έχει και πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην πράξη. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να μην καταφέρουμε να πείσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ερωτηματικά, αμφιβολίες, ελλειπή ενημέρωση για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα δώσω το παράδειγμα της Πορτογαλίας, διότι είναι και συγκρίσιμη πληθυσμιακά με την Ελλάδα, κατάφεραν να φτάσουν κοντά στο 90%. Πώς εκεί το κατάφεραν και εδώ δεν το καταφέραμε? Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, αυτό έχει να κάνει με το έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, αλλά και με την ελλειπή προσπάθεια να πείσουμε τους συμπολίτες μας με στοχευμένη καμπάνια, πόρτα-πόρτα, στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα μπορούσε η προσπάθεια πόρτα-πόρτα να αποδώσει, διότι ξέρετε, έχουμε και πολλούς συμπολίτες μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν, που είναι δύσκολο να μετακινηθούν, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και εκεί λοιπόν η κυβέρνηση απέτυχε. Και στο τέλος της ημέρας, αφού απέτυχε να έχει ένα αποτέλεσμα, προσήλθε στην βασική τακτική που ακολουθεί ο κάθε αποτυχημένος, και ιδιαίτερα αυτή η κυβέρνηση, στον αυταρχισμό, στα πρόστιμα, τα τιμωρητικά, με την απόφαση, κατά την άποψή μου, απόφαση, θα έλεγε κανείς, ακατανόητη, να ορίσει μια στρεβλή λογική της υποχρεωτικότητας, χωρίς να έχει κανένα ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να δώσει κίνητρα, χωρίς να προσπαθήσει, να πάει απευθείας στους ηλικιωμένους ανθρώπους να τους επιβάλλει ένα πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ οριζοντίως. Πράγμα που σημαίνει τι? Σε μηνιαία βάση. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα πράγματι βιάζεται, αλλά αυτός ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα εξαγοράζει το δικαίωμά του στην άρνηση και φυσικά να συνεχίζει τη ζωή του, να την παίζει κοροναγράμματα. Αυτό εξαγοράζει στην ουσία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει καμία λογική. Και γι' αυτό και το καταψηφίσαμε στη Βουλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κατανοούμε απολύτως την ανάγκη να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν ή και θα εξαναγκάσουν κάποιες κατηγορίες των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς που ονομάζουμε υπερμεταδότες, έρχονται δηλαδή σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, όπως έγινε και με τους γιατρούς στα νοσοκομεία. Θα ήμασταν θετικοί σε μια τέτοια προοπτική, αλλά όχι σε μια δίθεν υποχρεωτικότητα τιμωρητικού χαρακτήρα και ανόητου χαρακτήρα, όπως αυτή που επιβάλλει η σημερινή κυβέρνηση σε όλους τους άνω των 60 ετών.
Θα επιστρέψω λίγο σε αυτό που αναφέρατε νωρίτερα με αφορμή την πανδημία, στα ζητήματα της έλλειψης υγειονομικού προσωπικού, σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ που βλέπουμε διασωληνωμένους ενδεχομένως εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Χαρακτηρίσατε τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγες ημέρες αρνητή των μονάδων εντατικής θεραπείας και της πραγματικότητας. Βέβαια, από την άλλη, τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο συνολικότερα και τα κυβερνητικά στελέχη και, και ο Υπουργός Υγείας λένε ότι εμείς κάναμε τα πάντα. Αυξήσαμε τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κάναμε 12.000 προσλήψεις. Έγιναν ή δεν έγιναν όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αρέσκεται σε μια δημιουργική λογιστική. Και πραγματικά είναι μεγάλο το θράσος να έχεις αυτή τη στιγμή να είσαι τελευταίος στην Ευρώπη, σε θανάτους, να έχεις 150 ανθρώπους έξω από τις ΜΕΘ καθημερινά και να επιχειρήσεις ότι έχεις κάνει μεγάλη αύξηση των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Διότι σε συνθήκες πανδημίας, όχι σε κανονικές συνθήκες, αν είμαστε σε κανονικές συνθήκες, θα έλεγε κανείς ότι έγινε ένα βήμα να αυξηθούν οι κλινές στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε συνθήκες πανδημίας, αυτό που έχει συμβεί προφανώς και δεν επαρκεί. Και κοιτάξτε, αν μου λέτε ότι είναι επαρκές το ότι γίνανε κάποιες προσλήψεις επικουρικών γιατρών και συμβασιούχων νοσηλευτών ή ακόμα και κάποιες ελάχιστες σε νοσηλευτές, γιατρός μόνιμος δεν ήρθε ούτε ένας, πρέπει να δείτε την πραγματική εικόνα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων. Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων στα δημόσια νοσοκομεία. Με παλιούς οργανισμούς, επιτρέψτε μου. Με παλιούς οργανισμούς. Στα νοσοκομεία, έτσι. Υπερβαίνει τις 15.000. Άρα λοιπόν, εδώ τι συζητάμε? Κοιτάξτε, ήταν μια ευκαιρία. Θα το πω έτσι, ακούγεται ίσως λίγο κοινικό, αλλά ήταν μια ευκαιρία η πανδημία να στηρίξουμε το ΕΣΥ. Γιατί το ΕΣΥ έχει υποστεί τεράστια βλάβη από την αρχή των μνημονίων. Είχε προβλήματα από πριν, αλλά τα μνημόνια, η αλήθεια είναι ότι το εξαϊλώσανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τις απολύσεις που έβγαινε ο Άδωνης Γεωργιάδης και έλεγε «Δεν θα μου πάρει εμένα την δόξα ο Τόμψεν και ο Σόιμπλε, θα τις κάνω μόνος μου τις απολύσεις». Εμείς δεν κάναμε ούτε μία, παρότι ολοκληρώσαμε ένα δύσκολο μνημόνιο και βγάλαμε τη χώρα από την Επιτροπία. Αντιθέτως, εμείς επαναφέραμε καταργήσαμε τον 5€ και δώσαμε τη δυνατότητα στους ανασφάλιστους να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία και αυξήσαμε τους ισολογισμούς τους και προσλάβαμε γιατρούς. Στις συνθήκες τις δημοσιονομικές, όμως τις δύσκολες που είχαμε και εμείς, καθότι παραλάβαμε μια κατάσταση όπου είχαμε το λεγόμενο νόμο του ένας μπαίνει, πέντε φεύγουν από το δημόσιο, και μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, την έξοδο από τα μνημόνια, τη διαπραγμάτευση που κάναμε, πήγαμε στο 1:1. Έχοντας όμως πάνω από το κεφάλι μας το δούνο του, την Τρόικα, σήμερα είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Σήμερα η Ευρώπη, που πίεζε εμάς για απολύσεις και τους προηγούμενους, εμείς δεν κάναμε, οι προηγούμενοι κάνανε με ευκολία και θέλανε και να πενεύονταν τα δικές τους. Σήμερα η Ευρώπη λέει: προσλάβετε γιατρούς, δώστε λεφτά για την υγεία. Γιατί η πανδημία είναι μια απειλή για την ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη ζωή είναι προτεραιότητα. Τι κάνουν όμως αυτοί? Οικειοθελώς συνεχίζουν την πολιτική των μνημονίων στην υγεία και του Διεθνούς Μνημονιακού Ταμείου. Φέτος, σε χρονιά σκληρής πανδημικής κρίσης, η κυβέρνηση μειώνει τον προϋπολογισμό για την υγεία 800 εκατομμύρια, το συνειδητοποιείτε αυτό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια ιδεολειψία. Ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση, κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε, του χώρου της υγείας? Λέω ότι είναι ιδεολειπτική η στάση της κυβέρνησης. Λέω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά απεχθάνεται οτιδήποτε το δημόσιο. Η αντίληψή του είναι η εκχώρηση των πάντων στην ιδιωτική σφαίρα και στην αγορά. Μόνο που η αντίληψη αυτή, αν τη δεκαετία του 90 ήταν της μόδας, μας οδήγησε ως χώρα στη χρεοκοπία το 2010. Και σήμερα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη συνειδητοποιούμε ότι αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος. Και ακολουθείται μια άλλη πολιτική στήριξης του κοινωνικού κράτους, στήριξης του εθνικού συστήματος υγείας, παντού των εθνικών συστημάτων, να το πω έτσι. Εδώ όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει σε αυτές τις αποτυχημένες συνταγές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και που εν ώρα κρίσης και πανδημίας είναι καταστροφικές για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γιατί εδώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς
ότι ο πλούσιος θα σωθεί. Εδώ το πλούσιο σώζεται, γιατί στο ΕΣΥ πάει όταν έχει κορονοϊό. Και είναι μια ιδιαιτερότητα αυτής της πανδημίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που έχουν κρατήσει τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια καθαρά από COVID περιστατικά, την ίδια στιγμή έχοντας όμως καταστήλει τη λειτουργία των χειρουργείων και έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της υπερβάλλουσας θνητότητας και από μη COVID περιστατικά, έχουν όμως φροντίσει να στρέψουν και να οδηγήσουν εξ ανάγκης πάρα πολύ κόσμο στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για επεμβάσεις ρουτίνας που θα μπορούσαν να γίνονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Αυτούς όμως που έχουν έστω κάποια οικονομική δυνατότητα. Αυτοί που δεν έχουν, και είναι μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δυστυχώς βρίσκεται σήμερα σε μια κατάσταση τραγική. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν μας αξίζει στην Ελλάδα του 2021. Για να κλείσουμε τον φάκελο πανδημία, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το κρίσιμο, αν θέλετε, σταυροδρόμι που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ να έχει κυριαρχήσει, αλλά να ετοιμάζεται ουσιαστικά να δώσει τη σκυτάλη στην παραλλαγή όμικρον. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσε να εφαρμόσει η κυβέρνηση τη δεδομένη χρονιστική στιγμή για να κερδίσουμε αυτή τη μάχη τουλάχιστον, αν όχι τον πόλεμο. Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν, για να μπορέσουν να αποδώσουν τώρα που είμαστε στο πικ της πανδημίας ξανά, όπως η ενίσχυση του ΕΣΥ, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, εγώ να πω ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν κινήσεις που πρέπει να γίνουν και τις οποίες εμείς τις προτείναμε. Ακόμα και τώρα ζητήσαμε με την Πιτάσεως να αναπτυχθούν 200 κλίνες επιπλέον μέσα από την επίταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, των στρατιωτικών νοσηλευτηρίων, αλλά και της δημιουργίας νέων κλινών στα δημόσια νοσοκομεία, 200 κλίνες, γιατί υπολογίζουμε ότι αυτός είναι ο αναγκαίος αριθμός με βάση τα μέχρι σήμερα στατιστικά δεδομένα, και να μην έχουμε συνανθρώπους μας εκτός ΜΕΘ, που βγήκε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή και έκανε και το γιατρό. Δεν μας έφτανε που μας κάνει, είναι πρωθυπουργός, είναι και γιατρός ταυτόχρονα. Και μας είπε ότι είναι το ίδιο να είσαι έξω, το ίδιο να είσαι μέσα. Άρα, ας μην έχουμε ΜΕΘ, αφού είναι το ίδιο. Βέβαια, αυτό υποκρύπτει μια αντίληψη, την οποία τη φανέρωσε ο κ. Πέτσας και ο κ. Κέρτσος, υπουργοί της κυβέρνησης, που είπανε ότι ο ένας είπε ότι είναι πεταμένα λεφτά να φτιάχνουμε ΜΕΘ και ο δεύτερος ότι είναι πολυτέλεια να φτιάχνουμε ΜΕΘ. Άρα λοιπόν αυτό υποκρύπτει μια αντίληψη. Λέω λοιπόν ότι η πρώτη πρόταση, το αναγκαίο μέτρο είναι να μην πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ. Αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό σε μια σύγχρονη πολιτεία να συμβαίνει. Το δεύτερο που εμείς ζητήσαμε είναι να έχει προσλήψεις. Διότι δεν αρκεί να έχεις λογοτεχνική υποδομή, πρέπει να έχεις και ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να ενισχύσει τα νοσοκομεία και την κρίση με αυτή τη στιγμή την οποία βιώνουμε. Λένε ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Ψέμα. Αν δείτε τις προκηρύξεις που έχουν γίνει, είναι δεκάδες, εκατοντάδες για κάθε θέση που προκηρύσετε γιατρών που είναι στην αναμονή για να πάρουν μια θέση. Επίσης, προτείναμε και πιστεύω ότι είναι άμεσο, πρέπει να προχωρήσει η αραίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμα και με επίταξη ιδιωτικών οχημάτων. Η αραίωση των μαθητών στις σχολικές μονάδες. Προτείναμε επίσης να σταματήσει αυτή η ανοησία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που δεν ξέρω που άλλο συμβαίνει, να κλείνει μια σχολική τάξη όταν έχουμε το 50+1 των μαθητών να νοσούν. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, όταν έχεις 15 παιδιά να νοσούν, εγώ αν ήμουν γονιός και είχα 15 παιδιά στην τάξη να νοσούν, δεν θα ήθελα από μόνος μου το παιδί μου στο σχολείο. Και όμως το έχουν επιβάλει αυτό το μέτρο, αλλά να μην κλείνουν ποτέ τα σχολεία. Αυτό έχει μετατρέψει τα σχολεία μας να είναι σε κέντρα υπόασης του ιού. Και αν ευτυχώς τα παιδιά μας νοσούν ελαφρά, έρχονται όμως σε επαφή και μπορεί και ασυμπτωματικά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Άρα λοιπόν εμείς προτείναμε το απλό που γίνεται σε αρκετές άλλες χώρες, να κλείνει η τάξη στο πρώτο κρούσμα για 3 μέρες. Και την τέταρτη μέρα να έρχονται τα παιδιά στο σχολείο έχοντας κάνει PCR test μοριακό, που είναι πιο ακριβές, που θα τους έχει διαθέσει δωρεάν το ελληνικό δημόσιο. Και έτσι να σπάμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού από την πρώτη στιγμή που εντοπίζεται. Επίσης η χνηλάτιση.
των επαφών των παιδιών στα σχολεία. Μας πάμε την αλυσίδα μετάδοσης. Απλά πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν και κάτι παραπάνω. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα άλλα έχουν και ένα δημοσιονομικό κόστος. Που δεν εφαρμόζονται όμως. Δεν εφαρμόζονται γιατί έχει επικρατήσει μια λάθος αντίληψη στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Εμβολιαστείτε και ξεμπερδέψαμε. Τρεις φορές ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε εξήγηλε το τέλος της πανδημίας και τη νίκη επί της πανδημίας. Το εμβολιαστείτε και τελειώσαμε. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος, όπως και έδωσε πολύ, πολύ λάθος μήνυμα, όπως και η ρητορική περί πανδημίας ανεμβολίαστων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσείς που εμβολιάστηκες είσαι ξέγνιαστος. Κάνε τη ζωή σου όπως την έκανες πιο πριν. Μη φοράς μάσκα. Πήγαινε να συγχρονιστείς. Μην παίρνεις κανένα μέτρο. Λάθος. Και το βλέπουμε, διότι προφανώς η πλειοψηφία των κρουσμάτων και των νοσούντων είναι ανεμβολιαστή, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό είναι και εμβολιασμένη, που έχει να κάνει και με το γεγονός των μεταλλάξεων και με το γεγονός όμως ότι από την πρώτη στιγμή δεν είχε 100% κάλυψη το εμβόλιο, ένα στους 10 από την πρώτη στιγμή μπορούσε να νοσήσει. Άρα λοιπόν, λάθος στρατηγική, λάθος πολιτικές επιλογές, καμία βούληση ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος, είτε της υγείας, είτε της παιδείας, έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που και σήμερα ακόμα, εάν ληφθούν, μπορεί να διαμορφώσουν μια καλύτερη κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη λόγω της πανδημίας, τα ελληνικά νοικοκυριά, ο Έλληνας πολίτης καλείται να σηκώσει και ένα ακόμη βάρος που έχει να κάνει με την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, με την αύξηση του κόστους του ενεργειακού, που σίγουρα μετά από 20 μήνες πανδημίας, αλλά και 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος οι Έλληνες πολίτες, κύριε Πρόεδρε, έτσι? Έτσι είναι δυστυχώς και βιώνουμε το εξής παράδοξο. Να μιλάμε για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ στην πραγματικότητα είναι ανάκαμψης από τη μεγάλη ύφεση της περασμένης χρονιάς, αλλά θετική ρυθμή και αυτό θετικό, και να ψάχνει να βρει ο μέσος Έλληνας πολίτης στην τσέπη του πού είναι αυτή η ανάπτυξη και αυτή η ανάκαμψη. Διότι ζούμε σε μια εποχή δυστυχώς που μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας και των οικοκυριών ζουν το λεγόμενο σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας. Την τρίτη εβδομάδα τελειώνουν τα λεφτά και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα περάσουμε το μήνα. Και αυτό, ξέρετε, εντάξει, πέραν του ότι υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης, σε τι υπάρχει η ευθύνη της κυβέρνησης, πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο κύμα ακρίβειας και στην Ελλάδα. Δεύτερον, ότι ακόμα και όταν το αντιλήφθηκε, τα μέτρα που έλαβε ήταν μέτρα ασπιρίνες. Τρίτον, ότι εν μέσω της κρίσης αυτής της ενεργειακής, η σπουδή της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν η εκχώρηση του 17% της ΔΕΗ σε ιδιωτικά συμφέροντα, μέσω του χρηματιστηρίου. Η ΔΕΗ λοιπόν από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της αλλαγής διοίκησης άλλαξε στρατηγική. Και η στρατηγική της ήταν να λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, παρεμβαίνοντας στον ανταγωνισμό όχι για να συγκρατεί τις τιμές προς τα κάτω, όπως έκανε επί των ημερών μας, που σας υπενθυμίζω, δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ ο λογαριασμός στο ρεύμα 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια δημοσιονομικής κρίσης επί ΣΥΡΙΖΑ. Η στρατηγική τους λοιπόν ήταν να παρεμβαίνουν στον ανταγωνισμό για να ανεβάζουν τις τιμές προς τα πάνω. Να ανταγωνίζονται με τους ιδιώτες παρόχους, πια η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, για το πόσο πιο ψηλή θα είναι η τιμή. Με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε πρωταθλητές στη χοντρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η μικρή Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη χοντρική τιμή ρεύματος στην Ευρώπη. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Να υπενθυμίσω επίσης ότι με το που ανέλαβε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, απορρόφησε τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια που είχαμε θεσμοθετήσει εμείς το 2019 μέσα από αύξηση στην τιμή του ρεύματος στα τιμολόγια της ΔΕΗ κατά 15%. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Όπως επίσης, τεράστιες οι ευθύνες είναι ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο δεν παρεμβαίνει προκειμένου να ελέγξει τον ανταγωνισμό. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αποτέλεσμα είναι σήμερα ο μέσος Έλληνας πολίτης
είτε είναι επαγγελματίας, επιχειρηματίας, είτε στο νοικοκυριό του, βλέποντας τους λογαριασμούς του ρεύματος, να βρίσκεται σε απόγνωση. Και εδώ επιτρέψτε μου, αλλά θα το πω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι δήθεν οι παρεμβάσεις που έχει κάνει για την ενέργεια, τα μέτρα τα οποία πήρε, θα μειώσουν τις αυξήσεις κατά 80%. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που διακινήσανε, ότι η αύξηση που θα δει ο πολίτης στα τιμολόγια δεν θα είναι πάνω από 2 ευρώ. 2 ευρώ μας λέγανε, το Σεπτέμβριο. Και σήμερα ο πολίτης βλέπει αυξήσεις που είναι 100 και 150%. Εάν αυτό δεν είναι δόλια παραπλάνηση, αλλά είναι και ψέμα ανόητο. Διότι να πει κανείς ένα ψέμα το οποίο θα ξεγελάσει κανέναν, εδώ ποιος θα ξεγελαστεί? Δεν βλέπει ο πολίτης το λογαριασμό στο σπίτι ότι δεν είναι 2, αλλά είναι 200, 300, 400 ευρώ επάνω, και για τις επιχειρήσεις 1500, 2000. Πώς θα τα βγάλει πέρα κανείς? Και πώς θα τα βγάλουν πέρα κυρίως, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, αυτοί οι οποίοι, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, γιατί ανακάλυψε ότι έχουμε πολλούς τέτοιους συμπολίτες μας. Αυτοί εννοώ, οι οποίοι έχουν ένα εισόδημα πολύ χαμηλό ή μέσο εισόδημα, και όταν κανείς έχει εισόδημα οικογενειακό μηνιαίο 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ και δει μια αύξηση 200 ευρώ στο λογαριασμό, βγαίνει εκτός. Όταν έχει υποχρεώσεις, έχει παιδιά τα οποία σπουδάζουν ή έχουν φροντιστήρια, έχει ανελαστικές υποχρεώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Και μπορεί σήμερα η πανδημία, διότι η αγωνία και η σκέψη όλων μας είναι στη επιβίωση, στη ζωή. Και λογικό είναι να θέτει σε δεύτερη μοίρα το άλλο μεγάλο ζήτημα της επιβίωσης, δηλαδή της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά νομίζω ότι σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό σήμερα είναι πρώτο θέμα αυτό. Είναι κυρίαρχο θέμα αυτό. Και όσο η κυβέρνηση σφυρίζει κλέφτικα, όσο ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι είναι παροδικό και θα περάσει σε λίγους μήνες, αλλά αυτό παρατείνεται και μεγενθύνεται, τόσο θα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κοινωνικής απόγνωσης και θα έλεγε κανείς σε μια κατάσταση η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγήσει σε διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και σε κοινωνικές εντάσεις. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι απαραίτητο άμεσα να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Είχε υποσχεθεί προεκλογικά κατά τη δική μας πίεση που τον αυξήσαμε 11% μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια και 22% τον υποκατώτατο, και είχαμε προαναγγείλει και αυξήσεις 7,5 για τα μετεκλογικά χρόνια. Παρ' όλα αυτά είχε υποσχεθεί λοιπόν να είναι οι αυξήσεις της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας της τάξης του της υπέρβασης του ρυθμού ανάπτυξης, του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης. Τώρα έχουμε 6% ρυθμό ανάπτυξης. Γιατί δεν αυξάνει λοιπόν αντιστοίχως και τον κατώτατο μισθό? Παρά μονάχα, η πρόταση την οποία κατέθεσε είναι για μια αύξηση κοροϊδία της τάξης των 50 λεπτών σε μηνιαία βάση, 50 λεπτά. Επιπλέον, νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπάρξουν πάρα πολύ ουσιαστική έλεγχη, ενεργοποίηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και τέλος, το μέτρο που ακολούθησαν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα ήταν μια ανάσα για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις ιδιαίτερα για τους αγρότες μας, εάν υπήρχε η αποδοχή αυτής της πρότασης που καταθέσαμε και αφορά στη μείωση στα 100% δυνατά επίπεδα που προβλέπει, που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εφήρμοσε για παράδειγμα η Ισπανία και άλλες χώρες. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα, για να το πω έτσι κατανοητά για τους τηλεθεατές σας, κάθε φορά που γεμίζουμε το ρεζερβουάρ να πληρώνουμε 25 ευρώ λιγότερα. Δεν είναι λίγο. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα για ένα μέσο νοικοκυριό στο χειμώνα που έρχεται από το πετρέλαιο θέρμανσης να έχει μία μείωση γύρω στα 1.000 ευρώ. Δεν είναι λίγο.
ή για έναν αγρότη μέσο με μια μέση αγροτική καλλιέργεια να έχει μια μείωση περί τα 2.000 ευρώ στην, σε ετήσια βάση. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις καταθέσαμε, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα, χωρίς να λύσουν βεβαίως το πρόβλημα δομικά, καθότι η ενεργειακή κρίση, φοβάμαι, είναι μια κρίση που ήρθε και αυτή για να μείνει και το κύμα της ακρίβειας και της ανόδου του πληθωρισμού θα είναι ένα κύμα το οποίο θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο οι αρχικές εκτιμήσεις υπολόγιζαν. Μάλιστα. Να πάμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, κύριε Πρόεδρε. Επειδή είμαστε μέσω μιας εσωκομματικής διαδικασίας στο κίνημα αλλαγής, εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παρακολουθείτε σίγουρα με ενδιαφέρον και νομίζω όλος ο πολιτικός κόσμος και όλη η κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον αυτή τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα σεβόμενοι την εσωκομματική διαδικασία ενός άλλου κόμματος δεν έχετε τοποθετηθεί. Εκφράσατε βέβαια τον προβληματισμό σας αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και το πώς τελικά αποδείχθηκαν όσο μεγάλος χαμένος, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Ωστόσο, πολλοί λένε ότι από το αποτέλεσμα τουλάχιστον της πρώτης Κυριακής και προς τη μονομαχία του δεύτερου γύρου, σίγουρα η μαζική συμμετοχή του κόσμου έστειλε μηνύματα και στα δύο μεγάλα κόμματα, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας ρωτήσω για τη Νέα Δημοκρατία, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρατε το μήνυμα από αυτή τη μαζική συμμετοχή του κόσμου. Και αν ναι, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι αυτό το μήνυμα τελικά που θα έπρεπε να πάρετε? Η μαζική συμμετοχή σε μία διαδικασία δημοκρατική, εσωκομματική, είναι ένα θετικό γεγονός. Αντιστοίχως, ως θετικό γεγονός είχαμε χαρακτηρίσει και την συμμετοχή το 2017 στις εκλογές της νέας, του Κινάλ, αλλά και στις αντίστοιχες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε επιλέξει όλο αυτό το διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών στο Κινάλ, όπως αντίστοιχα και στις εσωτερικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία, να σεβόμαστε αυτές τις διαδικασίες, να μην παρεμβαίνουμε, αν και ένα μεγάλο μέρος των διαδικασιών και της συζήτησης αφορούσε και το ΣΥΡΙΖΑ. Εν τούτης δεν μπήκαμε στον πειρασμό ούτε να απαντήσουμε, ούτε να κριτικάρουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Και σωστά νομίζω, διότι θα εκλαμβάνονταν ως απόπειρα να βοηθήσουμε τη μία υποψηφιότητα ή να εμποδίσουμε μια άλλη υποψηφιότητα, να παρέμβουμε μέσα από το οποίο δεν θα ήταν καθόλου πολιτικά ορθό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, το κρίσιμο ερώτημα για όποιον με το καλό εκλεγεί την επόμενη Κυριακή θα είναι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και οι προτάσεις πάνω σε αυτά. Θα είναι οι προτάσεις, όχι μόνο και οι θέσεις για τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά και στο άμεσο διακύβευμα. Το άμεσο διακύβευμα που για άλλη μια φορά θα το θέσω και στην ομιλία μου στα Γιάννενα, το άμεσο διακύβευμα είναι ότι η χώρα πάει πίσω με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το άμεσο διακύβευμα είναι ότι αυτά τα δύο χρόνια, ενώ μας υποσχέθηκαν ότι θα πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Και ότι η χώρα βιώνει μια μεγάλη οπισθοδρόμηση με την κυβέρνηση της δεξιάς. Και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε προοδευτικές δυνάμεις, αυτό δεν μπορεί να είναι αδιάφορο. Και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε κομμάτι της ευρύτερης προοδευτικής ή δημοκρατικής παράταξης. Δημοκρατική παράταξη τι σημαίνει? Σημαίνει μέτωπο απέναντι στη δεξιά. Αλλιώς δεν μπορεί να είσαι και με τη δεξιά και με τη δημοκρατική παράταξη. Αυτά λοιπόν είναι τα κρίσιμα θέματα τα οποία θα κληθεί να δώσει απαντήσεις όποιος και αν εκλεγεί στο Κινάλ, και είναι και τα θέματα τα οποία αφορούν σήμερα τους πολίτες, διότι όλα όσα συζητήσαμε για την πανδημία, όλα όσα συζητήσαμε για την ακρίβεια, για το εισόδημα, για τον κατώτατο μισθό, για τις εργασιακές σχέσεις που έχουν γίνει μεσαίωνας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για την αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος μέσα στην πανδημία, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά μέσα στην περίοδο της πανδημίας, στους 18 μήνες, κοντά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από το Δημόσιο Ταμείο με διαδικασίες είτε απευθείας αναθέσεων σε ημέτερους, σε εταιρείες που φτιάχτηκαν 3 μέρες πριν, είτε μέσα από τη διαδικασία των κλειστών διαγωνισμών. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα, τα οποία οφείλουμε
ως πολίτες, δημοκρατικοί πολίτες, σε όποιο κόμμα και να ανήκουμε, ό,τι και αν ψηφίζουμε, να τα θέτουμε στην συζήτηση και να ζητάμε απαντήσεις. Άρα λοιπόν, για μένα, το κρίσιμο είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και πρέπει να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση για να προχωρήσει ο τόπος μπροστά, αφήνοντας πίσω μια καταστροφική περίοδο και μέσα από τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και της οικονομίας από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Άρα παραμένει ανοιχτή αυτή η πρόσκληση για αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση και προς τους δύο που περνάνε στο δεύτερο γύρο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, κ. Τσίπρα. Κοιτάξτε, θα περίμενα να μου κάνετε αυτό το ερώτημα αν επιβεβαιωνόντουσαν οι δημοσκοπήσεις για το κοινάλι. Τώρα δεν έχει νόημα, νομίζω είναι προφανές. Απέκτησε, επειδή ο κ. Αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το φαινόμενο, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα. Το φαινόμενο να έχει σχεδόν όλες τις μετρήσεις τις δημοσκοπικές να δίνουν ανάποδα αποτελέσματα από αυτά που βγάζει κάλπη. Παράξενο πράγμα, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Και το ακόμα πιο παράξενο είναι ότι αφορούσαν έναν υποψήφιο ο οποίος είχε, από ό,τι φαίνεται, από τον φιλοκυβερνητικό τύπο, ιδιαίτερα ευμενή μεταχείριση από το σύστημα Μαξίμου, ας το πω έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κύριος Κούλογλου σε ένα άρθρο του λέει μετά τον πρώτο γύρο αυτών των εσεκομματικών διαδικασιών στο Κοινάλ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε ανταγωνιστή στο γήπεδο της κεντροαριστεράς. Απέκτησε? Αυτό είναι καλό πάντως. Διότι όταν έχεις ανταγωνιστή γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Νομίζω ότι οι σχέσεις των κομμάτων είναι από τη φύση τους ανταγωνιστικές, αλλά γιατί ο καθένας, λογικό είναι, θέλει το δικό του κόμμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι το κρίσιμο διακύβευμα, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων, με το τι προτείνεις για τη διακυβέρνηση, τι θέλεις να συμβεί στη χώρα. Και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα κληθεί εκ των πραγμάτων. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει από μόνο του τη διακυβέρνηση, πόσο σε μάλλον σε συνθήκες απλής αναλογικής, να πάρει θέση με ποιον από τους δύο. Μάλιστα. Φτάνουμε λοιπόν στην επίσκεψή σας στα Γιάννενα σε λίγες ώρες, στο πλαίσιο έτσι περιοδιών που έχουν ξεκινήσει εν ώψη και του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο το άνοιγμα προς την κοινωνία. Γιατί σίγουρα οι συνθήκες και της πανδημίας, αν θέλετε, τους τελευταίους μήνες δεν επέτρεψαν ενδεχομένως στο βαθμό που επιθυμούν τα πολιτικά κόμματα αυτό το άνοιγμα προς την κοινωνία. Και αυτό επιχειρείτε να κάνετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι, να έρθετε πιο κοντά στους πολίτες, να επικοινωνήσετε ακόμη καλύτερα τις προτάσεις που έχετε καταθέσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε όλους τους τομείς, σε πάρα πολλούς τομείς, τις αντιπροτάσεις σας. Γιατί κατηγορήστε και από πλευράς της κυβέρνησης ότι δεν καταθέτετε προτάσεις, ότι κάνετε μόνο αντιπολίτευση. Έχετε καταθέσει κατά διαστήματα τις προτάσεις και αυτές θέλετε να τις επικοινωνήσετε ακόμη περισσότερο στον κόσμο, έτσι? Έτσι είναι, ναι. Και νομίζω ότι η πανδημία υπήρξε ένα πολύ μεγάλο, ανυπέρβλητο εμπόδιο για μας, διότι είμαστε ένα κόμμα που δεν στηριζόμαστε από μεγάλα εκδοτικά συμφέροντα, ούτε έχουμε ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση από μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης. Συνεπώς, ο τρόπος για να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας είναι η διαπροσωπική επαφή, είναι οι εξορμήσεις, είναι η κουβέντα, η συζήτηση, οι εκδηλώσεις με τους πολίτες. Μας έκοψε αυτή τη δυνατότητα η πανδημία και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό χτύπημα. Αξιοποιήσαμε σε μεγάλο βαθμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά νομίζω ότι αυτή η αδιαμεσολάβητη επαφή είναι ζωογόνος για κάθε πολιτική δύναμη, ιδιαίτερα για μας. Έτσι λοιπόν θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ αύριο στα Γιάννενα και στην Ηγουμενίτσα μεθαύριο, στη Θεσπρωτεία, να πιάσω το σφιγμό, να ακούσω τον κόσμο. Έχει πολύ μεγάλη αξία, νομίζω. Και βεβαίως αυτό γίνεται στο πλαίσιο της πορείας μας προς ένα σημαντικό συνέδριο για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα συνέδριο τομής και συνέχειας, όπου θα επικυρώσουμε την συμπόρευσή μας με στελέχη και δυνάμεις από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο σε ένα νέο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ταυτόχρονα όμως θα επικυρώσουμε και την ανανέωση της
στελεχικής βάσης του κόμματος, θα επικυρώσουμε και ένα άνοιγμα στην ελληνική κοινωνία, πιστεύω, με μια σημαντική, ας πούμε, παρακαταθήκη που έχει να κάνει με τον αριθμό των μελών μας που αυξήθηκε σημαντικά. Γιατί, ξέρετε, έχει μια ποιοτική διαφορά που αξίζει τον κόπο να την αναφέρει κανείς. Είναι άλλο να πηγαίνει κανείς στην κάλπη και να ψηφίζει, που, εν πάση περιπτώσει, είναι μια διαδικασία που έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της, αλλά είναι άλλο να πηγαίνει κανείς στην κάλπη και να ψηφίζει για τον αρχηγό ενός κόμματος, χωρίς να θέλει να συμμετάσχει ποτέ άλλοτε σε αυτό το κόμμα, στις διεργασίες του, στις εξορμήσεις του, στην παραγωγή πολιτικής, απλά από ενδιαφέρον, και είναι άλλο κανείς να είναι μέλος ενός κόμματος, που να παίρνει μέρος στις αποφάσεις, που να σχηματίζει, αν θέλετε, τις αποφάσεις μέσα από τις παρεμβάσεις του, μέσα από τη δράση του. Είναι μια ποιοτική διαφορά. Είναι αυτό που εγώ θα ονόμαζα μέλος και αυτό που είναι υποστηριχτής ή φίλος. Mm-hmm. Αυτή είναι μια ποιοτική διαφορά. Για μας, λοιπόν, έχει μια αξία που έχουμε διπλασιάσει τα μέλη μας. Για μας έχει μια αξία που μέσα από το συνέδριό μας αυτό έχουμε στόχο και έχω προσωπικά στόχο το ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό το στοίχημα, δύσκολο στοίχημα, θα το πετύχουμε μέσα από μια συντεταγμένη πορεία και μέσα από ένα συνέδριο που θα κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Δεν έχετε ζητήσει ξεκάθαρα προώρες εκλογές, παρά την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα. Εκτιμάτε όμως ότι, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη, ότι θα ολοκληρώσει την κυβερνητική του θητεία, μπορεί να έχουμε πολύ νωρίτερα προώρη προσφυγή στις κάλπες και θα είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα αρχίσει να γίνεται ένα αίτημα της κοινωνίας πια. Έχω κληθεί πολλές φορές να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ξέρετε, έχω διατελέσει πρωθυπουργός και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο πράγμα που θα έκανε ένας πρωθυπουργός είναι να κάνει εκλογές επειδή το ζητάει ο αντίπαλός του. Μητσοτάκης το ζήταγε 4 χρόνια σχεδόν. Από την άλλη, επίσης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ένας πρωθυπουργός πάει σε πρόωρες εκλογές για δύο λόγους. Ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα τις κερδίσει, είτε αν βλέπει ότι τα πράγματα έχουν σκουρίνει τόσο πολύ που θέλει να προλάβει την κατάρρευση. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει απομακρυνθεί απόλυτα από το πρώτο ενδεχόμενο και προσεγγίζει το δεύτερο. Αν, λοιπόν, θα κάνει εκλογές, θα κάνει για να αποφύγει την κατάρρευση. Όχι γιατί θα είναι βέβαιος ότι θα τις κερδίσει, αυτό έχει τελειώσει στο σενάριο. Ενδεχομένως να έχει αυτή τη δυνατότητα, την πιθανότητα για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά το τέλος της πρώτης φάσης του πρώτου κύματος της πανδημίας, που η πολύ καλή επίδοση της Ελλάδας, για συγκυριακούς λόγους, καθότι δεν εισήλθε καν ο ιός στη χώρα, θέλησε να την πιστωθεί ο ίδιος και την πιστώθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά, ξέρετε, είναι οξύμορο να πιστώνεσαι την επιτυχία, αλλά να μην θες να χρεωθείς την αποτυχία. Θα την χρεωθείς. Θες, δεν θες. Και έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης είτε θα αναγκαστεί να πάει σε πρόορες κάλπες, είτε θα ρισκάρει την εκλογή στο τέλος της θητείας, στο τέλος της συνταγματικά κατοχυρωμένης θητείας. Είναι μια απόφαση την οποία θα κληθεί να πάρει ο ίδιος. Είμαι βέβαιος ότι η θέση και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και μου προσωπικά δεν θα τον επηρεάσει καθόλου. Αυτό όμως που θα τον επηρεάσει είναι αν αυτό γίνει αίτημα της κοινωνίας. Και άρα, επειδή εμείς θέλουμε την πολιτική αλλαγή και τις πολιτικές εξελίξεις, θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα να κινητοποιηθεί η κοινωνία προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Δεν σας ρώτησα για τοπικά ζητήματα των Ιωαννίνων. Αυτό το αφήνω για την αυριανή σας ομιλία. Ακριβώς. Έτσι, για να έρθει ο κόσμος να τα ακούσει από κοντά. Θα μιλήσω και για την Ήπειρο, μια από τις πιο αδικημένες περιφέρειες της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας, με πολύ μεγάλες δυνατότητες, και για τις παρεμβάσεις μας, τις προτάσεις μας, τις δεσμεύσεις μας. Νομίζω όμως ότι καλό είναι να αφήσουμε για κάτι για αύριο. Ραντεβού, λοιπόν, αύριο στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Ντιλάκ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.